Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την καταπληκτική εισαγωγή και θα ήθελα να δω αν μπορώ να απαντήσω μερικές από αυτές τις ερωτήσεις. Η δουλειά μου, και θέλω να σας περιγράψω την δική μου προσωπική ρότα, κάνοντας flashback σε διάφορες φυσικές καταστροφές. Αυτό έπρεπε να παίζει, αλλά το βίντεο παρεμπιπτόντως που βλέπετε, και είναι ένα μικρό τεστ, θέλω να σκεφτείτε, βλέποντάς το και ακούγοντάς με, τι μπορεί να έχουν από κοινό ο Αχιλλέας, καράβια, σκηνές από φυσικές καταστροφές, ο Πλάτωνας, μια χελώνα, σε λίγο θα δείτε μερικούς δεινόσαυρους και πώς όλα αυτά τα πράγματα μπορούμε να τα δέσουμε. Η δουλειά μου λοιπόν είναι να πηγαίνω σε μέρη που έχουν γίνει μεγάλες φυσικές καταστροφές και να κάνω μια ποσοτική αποτύπωση. Τι σημαίνει αυτό? Να μετράω, Φερρυππίν, πόσο ήταν η καταστροφή, πόσο ψηλά πήγε η πλημμύρα, τι βάθος ροής είχε, πόσο γρήγορα μπήκε. Αλλά ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της δουλειάς μου είναι να μιλάω με ανθρώπους, να μπαίνω μέσα στα σπίτια τους και να προσπαθήσω να καταλάβω ποιες ήταν αυτές, τι κάνανε. Γιατί πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι που βρεθήκανε σε μια μεγάλη πλημμύρα ήταν αυτοί που κάνανε, που κολυμπήσανε για πρώτη φορά σε αχαρτογράφητα νερά. Ας ξεκινήσουμε όμως το ταξίδι μας και αυτή η ρότα από την πιο πρόσφατη φυσική καταστροφή που έγινε στη χώρα μας μόλις την προηγούμενη εβδομάδα στη Ρόδο. Βλέπετε εδώ πέρα τη γέφυρα της Κρεμαστής και το ποταμάκι της Κρεμαστής. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να είσαστε ειδικοί, που ευχαριστώ πάρα πολύ, σαν και εμένα ή σαν άλλους πολύ πιο σοφούς συναδέλφους, για να φανταστείτε του ότι το να έχεις μια ήμι ανισόπεδη διάβαση, αυτή η γέφυρα είναι μόνο η μία λωρίδα. Η άλλη λωρίδα, όταν αυξηθήκαν οι κυκλοφοριακές ανάγκες, μπαζώσανε μέσα το ποταμάκι, φτιάξανε το ασφαλτοστρώσανε στο βάθος και από αυτή τη λωρίδα πηγαίνει κανείς στη Ρόδο και περνάει από τη γέφυρα και πάει στο αεροδρόμιο. Νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται να είσαστε εξπέρ για να φανταστείτε ότι θα υπάρχει πρόβλημα όταν υπάρχει μια μεγάλη πλημμύρα ή να φανταστείτε ότι κάποιος πρέπει να διακόψει την κυκλοφορία στο κομμάτι το βυθισμένο ή τέλος πάντων σε ολόκληρη τη γέφυρα, ώστε να μην έχουμε θύματα. Μάλιστα, το πολύ περίεργο εδώ είναι ότι από αυτό το σημείο περνάνε περίπου οι περισσότεροι. Από το 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι που επισκέπτονται τη Ρόδο κάθε χρόνο και προφανώς και οι τοπικές αρχές, οι οποίες δηλώσανε μετά ότι το έργο της επέκτασης της γέφυρας δεν ήταν επιλέξιμο σε ΕΣΠΑ και έτσι δεν το βάλανε, αλλά θα το βάλουν στο μέλλον. Έτσι πεθάναν 4 άνθρωποι. Αλλά ας συνεχίσουμε το ταξίδι μας, θα πηγαίνουμε μπρος και πίσω στον χρόνο, στο τσουνάμι της Ινδονησίας. Ο σεισμός, σε αυτό που αναφέρθηκε ο Θοδωρής. Ο σεισμός ήταν ίσως ο δεύτερος μεγαλύτερος σεισμός που ξέρουμε, έκανε ένα πάρα πολύ μεγάλο τσουνάμι σε μια περιοχή που οι άνθρωποι γενικά ήταν απροετοίμαστοι. Η φωτογραφία που βλέπετε είναι από το Φουκέ στην Ταϊλάνδη και ένα βασικό ερώτημα είναι γιατί αυτοί οι άνθρωποι, η οικογένεια, καθυστέρησε τόσο πολύ για να φύγει από την παραλία. Γιατί δεν λειτουργήσε το συνηθισμένο ανθρώπινο αίσθημα. Βλέπεις ένα τείχο νερού από πίσω σου και κάθεσαι εκεί πέρα και την τελευταία στιγμή τρέχει η μαμά να τους απομακρύνει. Ευτυχώς η συγκεκριμένη περίπτωση είχε καλό τέλος. Ακόμα και ο φωτογράφος που βγάζει τη φωτογραφία είναι στο λάθος μέρος. Αυτό που είδαμε και βλέποντας δεκάδες τέτοιες φωτογραφίες και βίντεο είναι ότι αυτό που συμβαίνει όταν ένα τσουνάμι πλησιάζει την παραλία είναι συνέχεια επιβραδύνεται και όταν φτάσει στην αρχική ακτογραμμή, τότε επιταχύνεται. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί είχαν μια λανθασμένη αίσθηση ασφάλειας ότι το τσουνάμι ήταν πάρα πολύ αργό και ότι θα τους έφτανε και μπορούσαν να δραπετεύσουν. Αυτό έχει συμβεί πολλές φορές και πολλοί άνθρωποι έχουν χαθεί. Το άλλο πράγμα το οποίο συνέβη στην Ινδονησία, βλέπετε εδώ πέρα έναν χάρτη στα αριστερά και βλέπετε τα νησιά Μεντάγουις. Τα νησιά αυτά είναι πραγματικά, έχουν πάρα πολλούς από αυτούς που θα λέμε ηθαγενείς, οι οποίοι έχουν ενστινκτόδη γνώση της φύσης. Οι άνθρωποι αυτοί, πολλοί από αυτούς, ακόμα κυνηγάνε, όπως θα φαντάζεστε, με βέλη και με τα χέρια τους. Αυτοί λοιπόν ξέρανε ότι σε περίπτωση μεγάλου σεισμού έπρεπε να απομακρυνθούν αμέσως από την παραλία και πραγματικά στα Μεντάγουις περίπου 1 στους 10 τους ανθρώπους πέθανε, ενώ στο Μπάντα Άτσε, στις πληγήσεις περιοχές, ήταν περίπου 9 στους 10. Δεξιά βλέπετε χάρτες που κάναμε σε μια συνεργασία του Πολυτεχνείου Κρήτης με το Caltech και το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας και φτιάξαμε αμέσως μετά, οι οποίες με χάρτες αντιπλημμυρικής προστασίας που δημοσιευθήκαν και σε πολύ γνωστά περιοδικά του εξωτερικού. Όταν ξαναπήγα στην Ινδονησία το 2010 και επισκέφθηκα τον Παντάνγκ, απορούσα, αλλά ίσως με αυτά που θα σας πω δεν έπρεπε να απορώ, γιατί είχαν επιλέξει τον πρώτο χάρτη πάνω-πάνω και όχι τους πιο
τους πιο κακούς χάρτες που δείχνανε πιο κακά σενάρια και η απάντησή τους ήταν γιατί δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πιο ακραίο φαινόμενο. Ποιος είναι αυτός που θα απαντήσει και θα αποφασίσει αν θα γίνει το 1, το α, το β ή το γ ή οποιοδήποτε ένα από αυτά τα 6 σενάρια. Αλλά ας γυρίσουμε πίσω στην ιστορία του χρόνου για να δείτε πώς μένουν μέσα οι δεινόσαυροι. Υπάρχουμε στη γη γιατί δεν υπάρχουν οι δεινόσαυροι. Πριν από 65, δεν αστείευομαι, πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια έγινε μια τεράστια πτήση μετεωρίτη κάπου στον κόλπο του Μεξικού και η κλιματική αλλαγή που προξενήθηκε εξαφάνισε τα περισσότερα ζωικά είδη από τη γη και πάρα πολλά από τα είδη στην θάλασσα. Αυτό υπήρξε σαν θεωρία, αλλά κανένας δεν μπορούσε να βρει πού υπήρχε αυτός ο κρατήρας. Η απόδειξη βρέθηκε γιατί βρεθήκανε ιζήματα, δηλαδή άμμος, λάσπη, από το τσουνάμι που δημιούργησε αυτή η πτώση μετεωρίτη στην ενδόχωρα του Τέξας, περίπου 100 χιλιόμετρα μέσα. Και μία ερώτηση είναι, και βλέπετε εδώ πέρα, Φερρυπίν, αφού βρέθηκε αυτό, βρεθήκανε οι ανομαλίες στο πεδίο της βαρύτητας, βλέπετε σε ποιο σημείο είναι. Μια βασική ερώτηση εδώ πέρα είναι, γιατί πήρε τόσα χρόνια να μην, δηλαδή αυτή η όλη ιδέα ότι υπήρχε εξαφάνιση των δεινοσαύρων απασχολούσε την επιστημονική κοινότητα για δεκαετίες. Γιατί ακριβώς δεν μπορούσε να βρεθεί ο κρατήρας. Γιατί γνωρίζουμε, μιλώντας για χαρτογράφητα νερά, τους βυθούς των ωκεανών μας σε λιγότερη ανάλυση από ό,τι γνωρίζουμε την επιφάνεια του Άρη. Και όπως θα σας πει ο ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρυμιτζής αύριο, που θα μας δείξει όλα τα μαγικά εργαλεία που έχει η NASA για να εξερευνεί τους πλανήτες και τους αστεροειδείς, η ακρίβεια με την οποία γνωρίζουμε τον Άρη, την επιφάνεια του Άρη, είναι περίπου κάθε 20 εκατοστά. Η ακρίβεια με την οποία γνωρίζουμε τους βαθιούς ωκεανούς σε πολλές περιπτώσεις είναι κάθε μία μέτρηση κάθε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο. Για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε, το 2006 ένα αμερικάνικο πυρηνικό υποβρύχιο, το San Francisco, κτύπησε σε ένα ύφαλο υποθαλάσσιο, ο οποίος ήταν αχαρτογράφητος. Σε συμπέρασμα, ξέρουμε την επιφάνεια του Άρη περίπου, κατά μέσον όρο, 1 εκατομμύριο φορές καλύτερα από ό,τι ξέρουμε την επιφάνεια της Γης. Ας πάμε λοιπόν πιο μπροστά και να δούμε το τσουνάμι της Ιαπωνίας το 2011. Το τσουνάμι είναι σε ένα μεγάλο βαθμό το τέλειο κύμα. Μεταφέρει ενέργεια πάρα πολύ αποδοτικά σε πολύ μεγάλες κατευθύνσεις χωρίς να τη χάνει. Και προτιμάει να το κάνει αυτό σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις που εμείς στο business τους λέμε, τα δάκτυλα του Θεού, που είναι αυτές οι κόκκινες σκιές που βλέπετε. Στην Ιαπωνία, λοιπόν, όπως όλοι γνωρίζετε, έγινε και το μεγαλύτερο πυρηνικό ατύχημα που έχει γίνει μετά το Τσερνόμπιλ στην Φουκουσίμα. Στο δεξί slide, από εκεί, έχω μια διαφάνεια της ίδιας της εταιρείας, της Tokyo Electric Power Company, που ήταν οι ιδιοκτήτες του εργοστασίου, που μόλις 3 μήνες νωρίτερα, 3 μήνες πρωτού γίνει το τσουνάμι, είχαν κάνει ανάλυση για να βεβαιωθούν ότι είναι ασφαλές. Και φυσικά δεν προξενεί εντύπωση, αν διαβάσετε στα αγγλικά το συμπέρασμά τους, «We assessed and confirmed the safety of the nuclear power plant using the Japan Society of Civil Engineering method of 2002». Δηλαδή, αξιολογήσαμε και επιβεβαιώσαμε την ασφάλεια του εργοστασίου μας. 3 μήνες πριν. Δεν είχε γίνει αυτό πριν από 10, 20, 30 χρόνια. Και αν κοιτάξετε πιο πάνω, θα δείτε ότι είχαν σχεδιάσει για ένα τσουνάμι ύψους 5,7 μέτρα. Ίσως δεν ξέρανε ή δεν είχαν υπολογίσει ότι το 1896, λίγο πιο νότια, είχε γίνει ένα τσουνάμι που είχε φτάσει 32 μέτρα. Ίσως η χειρότερη ιστορία που έχω να σας διηγηθώ από την Ιαπωνία είναι η ιστορία αυτού του σχολείου. Τα σακίδια που βλέπετε και τα προσωπικά αντικείμενα είναι παιδιών που χάθηκαν. Αυτό το σχολείο είναι στην παιδιάδα της Σεντάι. Ήταν σε ένα σημείο που δεν είχαν υπολογίσει ότι θα φτάσει το τσουνάμι, αλλά παρόλα αυτά είχαν κάποια εκπαίδευση. Γίνεται ο σεισμός. Τα παιδιά είναι εκπαιδευμένα και οι καθηγητές τους να τους βγάζουν έξω από το σχολείο, στο προάβλιο. Βγαίνουν έξω από το σχολείο. Γίνεται η προειδοποίηση για τσουνάμι. Είναι εκπαιδευμένα να ανεβούν στο δεύτερο όροφο και να περιμένουν, γιατί υπήρχε δεύτερος όροφος. Πήγαν εκεί. Αυτό είναι το γυμναστήριο του σχολείου. Αισθάνονται ένα μετασεισμό. Ξανακατεβαίνουν κάτω στο προάβλιο. Ακούνε την προειδοποίηση για το τσουνάμι. Ξανανεβαίνουν πάνω. Ξανακουνιούνται. Εκεί μερικοί καθηγητές είπαν στα παιδιά: «Κατεβείτε κάτω, γιατί έτσι κάνουμε». Και πολλά παιδιά αρνήθηκαν να κατεβούν και κάτσαν στο δεύτερο όροφο. Όσα παιδιά κατεβήκανε στο προάβλιο μαζί με τους δασκάλους τους, δεν είχαν καλό τέλος.
όταν ρωτήθηκαν οι Ιάπωνες γι' αυτό, είπαν ότι δεν είχαν υπολογίσει από πριν πώς μπορεί κανείς να έχει σύγχυση στις διάφορες προειδοποιήσεις. Μα αν είναι ποτέ δυνατόν σε ένα τέτοιο σημείο να γίνεται τσουνάμι χωρίς σεισμό. Προχωρώντας στο τι έγινε στις Φιλιππίνες πάρα πολύ πρόσφατα, στις αρχές του Νοεμβρίου, είναι ο τυφώνας Χαγιάν. Αυτό ήταν ένας τεράστιος τυφώνας και το βλέπετε σε ένα από τα slides. Σας έχω τη σύγκριση του τυφώνα αυτού, του μεγέθους του, σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας τεράστιος τυφώνας που είχαν περίπου 3 ή 4 μέρες να προετοιμαστούν. Για ένα τόσο μεγάλο φαινόμενο, προφανώς θα υπήρχαν πολύ μεγάλες καταστροφές. Τι δεν είχαν υπολογίσει. Στον τυφώνα γίνεται μια σταδιακή αύξηση της στάθμης της θάλασσας. Είναι το αντίστοιχο, αν έχετε μια κούπα ή ένα φλιτζάνι με τσάι και το φυσήξετε, θα μαζευτεί από τη μία πλευρά περισσότερο υγρό. Αυτό είχε υπολογιστεί και η διαφορά αυτή της στάθμης είναι περίπου 3 μέτρα. Και είχαν βρει μέρη εκένωσης ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να είναι ασφαλείς από αυτή την άνοδο της στάθμης. Αυτό που δεν είχαν υπολογίσει είναι ότι πάνω στην άνοδο της στάθμης υπάρχουν και πάρα πολύ μεγάλα κύματα τα οποία έρχονται από τους φοδρούς ανέμους που έχει ένας τυφώνας. Και οι περισσότεροι άνθρωποι που πεθάνανε ακριβώς από αυτά τα κύματα, όπως έγινε στον τυφώνα Νάργκης στη Μιαμάρ το 2008. Ήταν κάτι που δεν το είχαν υπολογίσει. Όσον αφορά για τις ομοιότητες μεταξύ των φυσικών καταστροφών, σας έγραφα ότι το ένα πλοίο είναι στο Τακλομπάν στις Φιλιππίνες και το άλλο είναι στην Κεσενούμα στην Ιαπωνία, θα νομίζατε ότι είναι η ίδια φωτογραφία. Και πάλι υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες και στις Φιλιππίνες έπρεπε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι. Ας γυρίσουμε όμως για να απαντήσουμε μια ερώτηση, αν υπάρχει και αν γίνονται τσουνάμι στην Ελλάδα. Θέλω πάλι να σας γυρίσω πίσω, όχι τόσο στη γεωλογική μας ιστορία, αλλά στο μύθο μας και στο μύθο της Ατλαντίδας, στον οποίο αναφέρεται ο Πλάτωνας στον Κριτία και που ήταν μια πολύ μεγάλη φυσική καταστροφή. Ο Σπυρίδων Μαρινάτος, ο Έλληνας αρχαιολόγος που ανεκάλυψε το ακροτήρι στη Θήρα, το 1939 έβγαλε αυτή την καταπληκτική θεωρία, καταπληκτική για την εποχή του, γιατί ο άνθρωπος ήταν αρχαιολόγος, δεν ήταν καν επιστήμονας, ότι η έκρηξη του συμφεστίου της Σαντορίνης δημιούργησε ένα μεγάλο τσουνάμι και αυτό κατέστρεψε τον μινωικό πολιτισμό. Άσχετα αν το πιστεύετε αυτό ή όχι, και η αλήθεια είναι ότι έκανε πολύ μεγάλο πνίγμα στον μινωικό πολιτισμό, ο μινωικός πολιτισμός καταστράφηκε, αυτό πιστεύουμε τώρα, κυρίως από την κλιματική αλλαγή που επικολούθησε την έκρηξη της Σαντορίνης και δεν καταστράφηκε αμέσως, πήρε πάρα πολλές δεκαετίες. Διάφορα τσουνάμι στην Ελλάδα. Πάρα πολλοί άνθρωποι, όταν μιλάω, μου λένε: «Άμα γίνονται τσουνάμι στην Ελλάδα, εδώ δεν έχει γίνει ποτέ, μπλα μπλα μπλα». Και όμως γίνονται. Στην Μεσόγειο, κατά μέσον όρο, γίνεται 1 ή 2 τσουνάμι κάθε αιώνα. Και σε αυτό το χάρτη βλέπετε διάφορα τσουνάμι που έχουν γίνει στην Ελλάδα, αναφορές που είχε αναλύσει ο ακαδημαϊκός Νίκος Αμβράσης. Και όπως βλέπετε, είναι πάρα πολλά. Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά είναι πραγματικά τσουνάμι που έχουν γίνει, αλλά υπάρχουν αναφορές. Αλλά πολύ πρόσφατα, και μερικοί από εσάς ίσως το έχουν ακούσει, ήταν το τσουνάμι του 1956 στην Αμοργό. Βλέπετε το χάρτη της Αμοργού και της Αστυπαλαίας και βλέπετε ότι στην Αμοργό, που είναι πάνω, το μέγιστο ύψος ξεπέρασε τα 20 μέτρα. Και σε ένα άλλο σημείο στην Αμοργό έφτασε περίπου 9 μέτρα. Στην Αστυπάλαια έφτασε 10 μέτρα, στη Φολέγανδρο 9. Σχεδόν έχω μιλήσει με πάνω από 90 αυτόπτες μάρτυρες του τσουνάμι της Αμοργού. Στην Κρήτη Φερρυππίν είχε ύψος περίπου 2 μέτρα και στις ακτές της Μικράς Ασίας. Κάτι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον που θα σας το βάζω στο μυαλό σας είναι ότι μιλώντας με αυτούς τους ανθρώπους, με τους τώρα πλέον γέρους και γριές που θυμούνται το τσουνάμι, μαζεύονται γύρω τους η οικογένειά τους, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, τα οποία δεν είχαν ιδέα. Και δεν είχαν ιδέα γιατί έχουμε χάσει τη δυνατότητα να μιλάμε με τους παλιότερους, να μαθαίνουμε από αυτούς την ιστορία του τόπου μας. Τα παιδάκια, τα εγγονάκια λέγανε: «Αλήθεια, παππού, ήταν εδώ πέρα τσουνάμι?» Ναι, είχε γίνει τσουνάμι. Στην άλλη διαφάνεια βλέπετε πώς μετακινήθηκε ο βυθός της Αμοργού, είναι το ρήγμα της Αμοργού, και μετά ένα σχέδιο που δείχνει πώς περίπου προχώρησε και εξελίχθηκε το τσουνάμι της Αμοργού στο Αιγαίο. Αλλά ας δούμε, το μεγαλύτερο ίσως τσουνάμι που ξέρουμε στην Ελλάδα και στο χώρο μας έγινε το 365 μετά Χριστόν, στην Νότια Κρήτη, από ένα σεισμό που υπολογίζεται περίπου στο 8,7 και σε αυτό το σεισμό η Δυτική Κρήτη ανυψώθηκε σε μερικά σημεία μέχρι 8 μέτρα.
Αν πάτε ακόμα στη Δυτική Κρήτη και δείτε ένα νησί που είναι έξω από τα Χανιά, τα Θοδωρού, θα δείτε ακόμα ότι είναι ανυψωμένο κατά 2 μέτρα. Αυτό είναι λοιπόν που θα μπορούσε να γίνει στα Χανιά, στο παλιό λιμάνι Χανίων, αν τώρα, σήμερα, γινόταν μια επανάληψη αυτού του σεισμού. Οι σεισμοί βέβαια δεν είναι ποτέ ο ένας ο ίδιος με τον άλλον. Αλλά αυτού του είδους οι απεικονίσεις είναι πάρα πολύ χρήσιμες στην πολιτική προστασία και τις χρησιμοποιούν για να προσπαθήσουν να καταλάβουν τι να προσέξουν και τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση που υπάρχει τσουνάμι. Ας δούμε πώς όμως αντιδρούν σε άλλα μέρη του κόσμου. Και θα πάω εδώ πέρα στη Σάντα Μόνικα στην Καλιφόρνια, όταν υπήρχε μια προειδοποίηση τσουνάμι. Προσέξτε, το τσουνάμι έχει φτάσει τώρα, η ώρα είναι 1:08. Ή έχει αποτραβηχτεί η παραλία. Και τι βλέπετε εκεί πέρα, ανθρώπους και παιδιά να είναι τη στιγμή που αποτραβιέται η θάλασσα, να είναι σε εκείνο το σημείο. Μα το μεγαλύτερο στερεότυπο, που τουλάχιστον δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν το έχει ακούσει πλέον, είναι ότι αποτραβιέται η θάλασσα, βλέπουν ψάρια, τρέχουν οι άνθρωποι να δουν το τι γίνεται και ξαφνικά μπλουπ έρχεται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το τσουνάμι ήταν πάρα πολύ μικρό, ήταν ένα τσουνάμι που ερχόταν από τη Χιλή. Αλλά ποιος το ξέρει αυτό. Κι εγώ ο ίδιος που κάνω τα μοντέλα, έχω κάνει τους χάρτες, αντιπλημμυρικούς χάρτες της Καλιφόρνια, δεν θα καθόμουν εκεί πέρα, δεν θα πιστευόμουν το δικό μου μοντέλο στη συγκεκριμένη περίπτωση να είμαι σε εκείνο το, σημείο. Θέλω να σας δείξω εδώ πέρα, αν θέλετε, μία καταγραφή του τι έχει γίνει τα τελευταία 10 χρόνια. Μετά το τσουνάμι της Ινδονησίας, που ουσιαστικά έβαλε και τις μεγάλες φυσικές καταστροφές, όλοι ξανακαταλαβαίνουν ότι κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Στο πάνω βλέπετε περίπου πώς πάνε οι θάνατοι. Στις τσουνάμι της Ινδονησίας είχαμε πολλούς θανάτους, μειωθήκανε και ξαφνικά αρχίζουν και αυξάνουν πάλι. Στο κάτω γράφημα υπάρχει ο δείκτης Σοφίας, που είχε κάνει ένας συνάδελφός μου, ο Εμίλο Καλ, που προσπαθεί, παρόλο που είναι πάρα πολύ απλοϊκό, αλλά προσπαθεί με ένα νούμερο να καταλάβει τι έχουμε μάθει σαν άνθρωποι από μια φυσική καταστροφή, πόσο καλά πήγαμε σε αυτή την περίπτωση. Και ξεκινώντας από την Ινδονησία το 2004, φτάνουμε στην Ιαπωνία το 2011 και βλέπετε ότι ανεβοκατεβαίνει πάνω κάτω. Και αυτό μας δείχνει ότι δεν προχωρούμε μπροστά υποχρεωτικά. Ανεβοκατεβαίνουμε. Και ένα πράγμα που είναι μεγάλη πρόκληση για μας είναι να καταλάβουμε γιατί. Προφανώς τώρα έχουμε πολύ περισσότερους κομπιούτερς, πολύ περισσότερα γνώση τι γίνεται. Όλο αυτό μου θυμίζει το παράδοξο του Ζήνωνα. Και να σας θυμίσω το παράδοξο του Ζήνωνα, ο Αχιλλέας μπαίνει σε μία κούρσα με μία χελώνα. Ο Αχιλλέας είναι προφανώς πολύ πιο γρήγορος, γι' αυτό δίνεται ένα ελαφρύ προβάδισμα στη χελώνα. Αλλά όσο μεγάλο και να είναι αυτό το προβάδισμα, όσο μικρό και να είναι το προβάδισμα της χελώνας, και όσο μεγάλη και να είναι η κούρσα, πάντα φτάνει η χελώνα μπροστά. Κάτι που στους αρχαίους Έλληνες ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το καταλάβουν. Τελικώς αυτό εξηγήθηκε από τον Αρχιμήδη. Αυτό που έλειπε εδώ πέρα ήταν η μεγάλη εικόνα. Αν καθίσει κανείς και σταθεί στα μερικά αθροίσματα και πει αυτό, συν αυτό, συν αυτό, συν αυτό, ο Αχιλλέας δεν θα φτάσει ποτέ τη χελώνα. Αλλά αν κανείς δει τη μεγάλη εικόνα, θα καταλάβει ότι θα κερδίζει ο Αχιλλέας και θα κερδίζει πάντα όσο μεγάλη και να είναι το handicap το οποίο του δίνεται στην κούρσα. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στις φυσικές καταστροφές, όπως συνέβη απόλυτα το 2008 με την οικονομική κρίση. Αν να καθίσει κανείς και δει τις λεπτομέρειες και δει τη μεγάλη εικόνα, και εδώ μπορείτε να διαβάσετε την απάντησή μου στον Alan Greenspan στο New York Times, που μιλήσει για οικονομικά τσουνάμι και τι μας χτύπησε. Αν καθίσει λοιπόν κανείς και δεν δει ποια είναι η μεγάλη εικόνα και δει τις λεπτομέρειες, θα έχει συνέχεια αυτό το πράγμα που θα αναποκατεβαίνουμε. Και είμαστε, όσον αφορά τα φυσικά φαινόμενα, έχουμε χάσει σε έναν βαθμό, είμαστε άνθρωποι της πόλης, έχουμε χάσει τη δυνατότητα να αναγνωρίζουμε, όπως οι άνθρωποι των Μεντάγουις, αυτά τα φυσικά σημάδια ότι κάτι μεγάλο μπορεί να γίνει. Ποια είναι η λύση? Μπορούμε να μαθαίνουμε. Και ένα κομμάτι της δουλειάς μου σε διάφορα μέρη του κόσμου είναι να πηγαίνω σε σχολεία, και εγώ και οι συναδελφοί μου και οι φοιτητές μου από την Ελλάδα και από την Αμερική, και να προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε και να μάθουμε τους ανθρώπους τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά ένα πολύ βασικό κομμάτι που έχω δει στη δουλειά μου είναι ότι όταν είμαστε σε περιπτώσεις όπως μπαίνοντας σε ένα χαρτογράφητο πέλαγος, που δεν γνωρίζουμε, το ένστικτό μας δεν μας βοηθάει, ποια είναι η μόνη μας άμυνα? Η μόνη μας άμυνα είναι η γνώση, αλλά συγχρόνως να σκεφτόμαστε και να προγραμματίζουμε και να προβλέπουμε, αν μπορούμε, το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Τελειώνοντας το πώς αυτό στα αγγλικά, αυτό που πιστεύω ότι χρειάζεται είναι learn with zest, να μαθαίνουμε με πολύ ενθουσιασμό ό,τι μπορούμε, από γέρους, νέους, τους πάντες,
να προγραμματίζουμε για το χειρότερο που μπορεί να συμβεί, αλλά πάντα να ελπίζουμε για το καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ.